Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μάνος Αντώναρος. Σήμερα καλεσμένο μου ο Αχιλλέας Κυριακόπουλος. Γεια σου, Αχιλλέα. Τι κάνεις, αγοράκι μου? Καλά. Καλά. Είναι φίλος μου από παλιά. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Είναι μερικοί άνθρωποι, εσύ, Αχιλλέα, που τους βλέπεις και αμέσως χαμογελάς. Συμφωνείς? Δεν είναι όλοι. Ναι, μάλλον στους δύο όταν τους βλέπει κανείς χαμογελάει, έτσι όπως έχουμε γίνει τελευταία. Αλήθεια, ρε. Είμαστε δύο ψηλόκορμα, αδύνατα παιδιά, αν θυμάσαι, και μείναμε ψηλόκορμα μόνο. Τώρα που σε βλέπω, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε συναντηθεί σε αγώνα σούμο. Όχι, ναι, 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 ναι. Το αστείο είναι ότι εσύ το πήρε, τα πήρε αυτά κόβοντα το τσιγάρο. Εγώ τα πήρα αυτά που μη κόβοντα το τσιγάρο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που δεν το ξέρει και το θυμήθηκα τώρα, ομολογωμένω, πριν που ξεκινήσαμε. Έχουμε ξαναβρεθεί σε στούντιο μαζί. Για πες, αυτό δεν το θυμάμαι. Όταν, όχι, όχι, όταν ήσουν στο 7X νομίζω έχουμε κάνει. Α, έχουμε κάνει την εκπομπή εκείνη, είναι οι φίλοι μου που ήταν. Ναι, το feeling. Ναι, είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί, ναι, το θυμάμαι. Πάντα, άρα, κοίτα δεις. Εγώ πιστεύω ότι στην τηλεόραση πρέπει να προφανίσεις τους ανθρώπους που ξέρεις. Όταν δεν κάνεις δημοσιογραφική εκπομπή υπό την έννοια του να βρούμε την είδηση, πώς το λένε. Γιατί αυτό τους φέρνει χαμόγελο, έχει την άνεση. Μπορείς να πει πράγματα που δεν θα έλεγε ποτέ σε κάποιον άλλον και πάει λέγοντας. Έτσι, το έχεις γίνει και το μικρό καραπεδάκι που με την κάμερα. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Κάτι είχε συμβεί, δεν θυμάμαι. Κάποιο μεγάλο γεγονός είχε συμβεί. Και δεν έπαιξε ποτέ. Όχι, έπαιζε συνέχεια. Ναι, ξέρεις ποιο ήταν το μεγάλο γεγονός. Αυτό που συμβαίνει με τα μίντια. Βατατούδης ήταν τότε. Κάτι είχε γίνει. Ναι, δεν πλήρωνε, έκλεισε το 7X και τι έκανε, επανάληψη. Και έπεσε η κουμπί μας, έπεσε. Τρία χρόνια συνέχεια. Τρία χρόνια συνέχεια. Όχι, όχι, εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Την είχαν δει όλοι αυτή την κουμπί. Και να μην θέλανε να την είχαν. Στο ζάπινγκ την βλέπαν όλοι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι την εποχή του χρηματιστηρίου. Ναι. Που όπως έμαθες τους αθώους ανώλους δεν υπήρξε ένοχο. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Γιατί σε πίστευες στην ενοχή άνθρωποι αυτοί? Όχι, δεν υπάρχει. Άντε καλή που ήταν ενοχή αυτοί άνθρωποι. Κάτι λίγο φτωχούλι, φτωχούλιδες που γίνανε λίγο πλουσιότεροι, ας πούμε. Δεν μ' αργέσαι το. Αυτό είναι συνηθισμένο. Θυμάμαι λοιπόν ότι είχα μια φίλη τραπεζικό που εκείνη την εποχή που μου είχε βάλει λεφτά που ανεβαίνουν τα τέτοια, που ανεβαίνουν προς τα τέτοια. Ήρθα λοιπόν μια μέρα στο μαγαζί που τότε είχε στον Deals. Και σου είπα με χαρά, Αχιλλέα, κέρδισα 3 εκατομμύρια δραχμές. Με κοίταξε λοιπόν, δραχμές ήταν τότε. Με κοίταξε λοιπόν πυρέρα και μου λέει, τι λες? Αν ήμουν ενθουσιασμένος τώρα, όχι αστεία. Μου λέει, τι έχεις, δηλαδή τώρα άμα σου πω να μου δώσεις 200.000 έχεις? Λέω, όχι. Μου λέει, κοίτα αγόρι μου, αυτά τα λεφτά τα έχεις μόνο να τα κάνεις αντικείμενο. Όπως το ταμείο, να το κάνεις κάτι. Να τα κάνεις κάτι, αλήθεια. Το σκέφτηκα, μπήκα μέσα στην Κηφισία, σταμάτησα έξω από τη Fiat. Και πήρα αυτοκίνητο. Μπράβο. Το φίλο σε έναν. Σου είναι το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα να δεν σου έμεινε τίποτα, ποτέ ξέρει. Εγώ κέρδιζα περισσότερα. Ναι, και. Μου είπα να πάρω μια Ferrari, λέω, μα τι πράγματα είναι αυτά. Τι δουλειά έχω με τη Ferrari. Και στο τέλο πάρα λίγο να μπω κι εγώ στη Fiat. Μπήκε τουλάχιστον στη Fiat. Κάπου μπήκα κι εγώ, ναι. Εντάξει. Αν νόμιζα ότι είχαμε πάει μαζί και πήραμε ένα αυτοκίνητο, θυμάσαι. Ένα Αλφα Ρωμαίο. Ναι. Ένα Σπάιντερ. Ναι. Αυτό. Αυτό. Πήγαμε να πει κάτι καλύτερο. Ναι, γιατί εσύ έπαιζε περισσότερο από σάρα, παιδάκι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκείνη την εποχή όλοι οι άνθρωποι ήταν πλούσιοι. Όλοι. Θεωρητικά όμως. Αισθανόντουσαν πλούσιοι όμως. Είναι σημαντικό αυτό. Αισθανόντουσαν πλούσιοι. Ναι. Είναι ωραίο πράγμα το συνέστημα αυτό. Αμέ, συμφωνώ μαζί σου. Για πρώτη φορά στη ζωή του, δε. Και μοναδική φοβάμαι. Κράτησε για λίγο και μοναδική φυσικά. Ναι. Και τώρα βιώνουν το αντίστροφο, βιώνουν τη φτώχεια. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί, ομολογώ. Και η μεσαία τάξη που δεν είχε βιώσει φτώχεια ποτέ. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε και μεγαλούτσικοι. Οι γονείς μας βιώσαν φτώχεια, βέβαια, και πολέμους και αυτά. Εμείς ήμασταν πάνω στην ανάπτυξη. Η μεσαία τάξη τώρα, αυτή που βιώνει τη φτώχεια, δεν το έχει νιώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν το έχει φανταστεί καν ότι μπορεί να συμβεί ποτέ. Ας πούμε την αλήθεια, και εγώ διαβάζω για την κατοχή. Ναι. Διάβαζα μικρός για την κατοχή. Αναρωτιόμουν μερικές φορές πώς να ήταν τότε. Τώρα καταλαβαίνω. Ναι, καλά, πω τώρα καταλαβαίνω. Είχα πάει στην μητέρα μου προχτές να τη δω και μου είπε, παιδί μου, περνάει και είναι δύσκολο όπως καταλαβαίνεις, όπως όλοι. Όπως όλοι, ναι. Όπως όλοι. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει πάρει αύξηση στη σύνταξη. Όχι. Αύξηση, ξέρεις, μια λέξη αυτή που τέλος, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να βγει από το ελληνικό λεξικό.
Θέλω να σου πω κάτι. Για πες για τη μητέρα σου. Ορίστε. Για τη μητέρα σου, μου έλεγες. Ναι, και έλεγε λοιπόν ότι ξέρεις, ναι, αλλά εγώ έχω ζήσει την κατοχή. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Τώρα για να σοβαρολογούμε, γιατί μας ακούνε και περισσότεροι άνθρωποι, δεν έχει καμία σχέση με τον αυτό. Εδώ είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα. Εκεί οι άνθρωποι πεθάνουν στον δρόμο. Τώρα λέμε πράγματα που εσύ και εγώ τα ξέρουμε γιατί μας τα έχουν διηγηθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν αυτό. Στον δρόμο δεν ήταν οι φίλοι. Υπάρχουν όμως και μερικές χιλιάδες άστεγοι που δεν υπήρχαν στην Αθήνα. Όχι βέβαια. Υπάρχουν και μερικές χιλιάδες που τρώνε από τα σκουπίδια. Ναι. Σήμερα. Έτσι. Δεν το είχαμε δει αυτό ποτέ. Ναι, εγώ το είχα με τη μικρή μου κόρη αυτό. Που ως παιδάκι μικρό, τότε 6. Που... Ξέρεις, τα παιδιά, επειδή έχεις σχέση παιδιά μεγαλύτερα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το χρόνο. Του πεις, λέει, θα πάμε μεθαύριο στο Λούνα Πάρκ, δεν καταλαβαίνει τι είναι μεθαύριο, και το χρήμα, τι είναι χρήμα. Ναι. Είναι ακριβό αυτό. Ναι. Ήθελε λοιπόν να της πάρω κάτι και της λέω: Ξέρεις, Αθηνούλα μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα. Είναι ακριβό αυτό το πράγμα. Έλα, παπά, τώρα που δεν έχουμε χρήματα και βγάζει την τύψη και μου δίνει μισό ευρώ που της είχε δώσει από κάτι ρέστανε. Να το, να τα. Έχουμε. Έχουμε. Και εκείνη την ώρα ένας κύριος έψαχνε τα σκουπίδια και της το έδειξα και πάγωσε. Όταν άλλα μου το λέω, πάγωσε. Δεν ήμουν σίγουρος αν έκανα καλά που της το έδειξα. Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα που το έπαιζε. Δεν είμαι σίγουρος αν έκανα καλά που της το έδειξα. Ήταν σοκ μεγάλο για το παιδί. Ήταν σοκ μεγάλο για το παιδί. Και ομολογουμένως από τότε δεν μου ξανά πει τέτοιο πράγμα. Είναι η πραγματικότητα όμως, από την άλλη. Με τον Αχίλλα έχουμε περάσει ωραία, έχουμε γελάσει πάρα πολύ, έχουμε πάει στα γήπεδα. Έχουμε πάει στην Πάτμο. Στην Πάτμο, πω. Έχω καιρό να πω τώρα γιατί μεγαλώσαν τα νύψια μου και πάνε να φτάσει στη θέση μου. Έχουμε κάνει σε εκείνο το σπίτι κάτι πάρτι που μου λέει ότι καλό είναι ο αδελφός μου να μην ξέρει ότι κάναμε σε αυτό το πάρτι. Ιστορικά πάρτι. Ιστορικά πάρτι, ναι, ναι. Αν και τώρα που, που το λες, νομίζω ότι ο Βαγγέλης μάλλον τα λυπόταν που δεν ήταν και αυτός εκεί παρόλο σε αυτό το πάρτι. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης κάθε φορά που με βλέπει με αγριοκοιτάει γιατί θα έχει ακούσει για τα πάρτι στο σπίτι του. Έχει ένα ύφος ο οποίος είναι λίγο αυστηρό και λίγο καχύποπτο. Μπα όχι, μπα όχι. Ήσουν και εσύ εκεί στο παπάρδι. Είναι αλήθεια αυτά που βάζουν. Να ήμουν συνδιοργανωτής. Ήταν υπέροχα. Εξακολουθεί να είναι υπέροχο νησί. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι οι ντόπιοι κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να το καταστρέψουν. Ναι. Δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα, αλλά προσπαθούν οι άνθρωποι, κάνουν ό,τι μπορούν. Έχω πολλά χρόνια να πάω, 10. Ναι. Έχουν πάει σε αυτή την υπέροχη πόλη, μέσα την παλιά πόλη, τη Μεσαιωνική, και έχουν βάλει ταμπέλες με νέων, ψυγεία της Coca-Cola. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Αντιστέκεται η πόλη. Ακόμα ναι, έχει γεμίσει, έχει πολλά αρκετά μπαράκια πια και τέτοια πράγματα. Έχει αρχίσει και γίνεται ένα πράγμα το οποίο αυτοί θεωρούν ότι θα γίνουν Μύκονος. Εγώ επειδή πάω 34 χρόνια στο νησί, θεωρώ ότι θα γίνουν Αίγινα, δεν θα γίνουν Μύκονος. Δηλαδή σκάλα της Αίγινας, δεν λέω όλη την Αίγινα. Νομίζω ότι πλησιάζουν αισθητικά προς τα εκεί. Στεναχωριέμαι από τώρα που το λες αυτό. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Γιατί Πάτμος είναι ένα ειδικό νησί. Είναι ειδικό νησί όμως. Είναι μες στην πορεία των καθολικών και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα σου πω όμως μια σκέψη που έκανα. Εάν κάποιος, λέω, πάει για πρώτη φορά στην Πάτμο στη ζωή του φέτος, και αυτό δεν ισχύει για την Πάτμο, ισχύει για κάθε μέρος, σε 30 χρόνια από τώρα τι θα λέει? Ότι τότε που είχα πάει πριν από 30 χρόνια ήταν φανταστικά. Βέβαια. Εμείς το ίδιο πράγμα λέμε. Βέβαια. Έχεις δίκιο απόλυτο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Γιατί υποθέτω ότι και πριν από 60 χρόνια πρέπει να ήταν ακόμα πιο καλύτερα. Και πριν από 200 χρόνια δεν ακούμε καλύτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ισχύει για όλα τα μέρη. Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δική μας μελαγχολία που λέει ο ποιητής. Και δεν ισχύει μόνο για τους τόπους, ισχύει και για άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Για το φαγητό, ο έρωτας και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Δεν πρέπει να θυμάμαι καλά. Ξέρεις, επειδή εκείνες τις εποχές ο Αχιλλέας έχει την παλιά αγορά στη Φιλοθέη. Ναι. Το ξέρεις, δεν έχω έρθει ποτέ. Να έρθεις. Θα έρθω, βέβαια, να φάμε. Καφενείο είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Εκεί λοιπόν σε εκείνο το περίφημο deals που άλλαξε τη λογική. Ναι, το άλλαξε η λογική των φορείων προαστίων, ρε παιδί μου. Γελάσαμε πολύ. Ο Αχιλλέας τάιζε τους φίλους του. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι η χαρά του κάπελα, υποθέτω. Έτσι. Να και η φίλοι... συντροφικότητα. Είναι και έτσι. Συντρεφόμεθα. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν αποκρύπτω, δεν πειράζει. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις απίστευτες παρέα. Ρε εσύ, Αχιλλέα, μου έκανε εντύπωση τρομερή. Οι πολιτικοί που ερχόντουσαν εκείνη τη εποχή. Και συνεχίζουν και έρχονται. Ναι. Μόλις με το κάνεις, δεν μπορεί να κάνω την ερώτηση τώρα. Και συνεχίζουν και έρχονται. Γι' αυτό σου λέω. Τρώνε τσάμπα, ρε παιδί μου, λέει. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι ψέματα. Είναι για πες. Δεν τρώνε καθόλου τσάμπα. Τι σου λέει τώρα τσάμπα.
Άμα όλοι αυτοί οι πολιτικοί το κάνουν τσάπα, θα ήμουν τώρα. Όχι, εγώ δεν το πήγαινα σε σέναν. Το έχω δει όμως πολλές φορές, αυτό εννοούσα. Όχι, δεν τρώνε τσάμπα. Πληρώνουν και οι περισσότεροι από αυτούς αφήνουν και εξαιρετικά τύπου. Α, εντάξει, παιδιά. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι, γιατί ήθελα να πω ότι δεν μου άρεσε αν το κάνανε. Και από πιο παλιά το θυμάμαι αυτό. Mm. Θυμάμαι ότι ο Κώστας ο Καραμαλής είχε κάνει ένα πάρτι και βουλευτική ομάδα στο Λαχόγια που ήταν το πρώτο μας μαγαζί με τον αδερφό μου τον Κώστα. Πίσω από τον Παναθηναϊκό. Πίσω από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που σήμερα λέγεται Παραόντας. Mm. Αυτό. Και είχε κάνει ένα πάρτι και βουλευτική ομάδα και εμείς το προσφέραμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε. Και άφησε ένα τεράστιο τύπη στα παιδιά. Τι λες. Πάντα άφηνε. Ναι. Ήταν πελάτης μας, άφηνε, ήταν πάντα γενναιόδωρος με τα παιδιά. Και γενικά οι περισσότεροι πολιτικοί είναι γενναιόδωροι. Ωραία, χαίρομαι που με διαψεύσει. Είχα άλλη γνώμη γι' αυτό το λέω. Αυτό λες εσύ όμως. Ξέρεις, δεν ξέρω αν η συμπεριφορά τους αλλάζει. Πάντως στο δικό μου μαγάζι δεν έχω τέτοιο. Δεν είχα τέτοιο για... πράγμα. Εγώ είχα την αίσθηση. Το δέχομαι. Ναι. I can take it που λένε. Γιατί έχω τόσους πρώτους πελάτες πολιτικούς που άμα δεν πληρώνω θα ντόκλινα κιόλα. Ντόκλινα κιόλα, ναι. Θυμάμαι λοιπόν μέσα σε εκείνο και τον Deals λοιπόν που γελάμε, ήταν ωραίες γυναίκες, φωτεινά, ωραίο φαγητό, σε έναν δρόμο που δεν είχε κίνηση και όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις πάρει από... τελευταία. Ναι. Μα γι' αυτό είπα ότι άλλαξες τη λογική αυτού του πράγματος. Δυστυχώς άλλαξε η γειτονιά. Ναι, και... ναι, βέβαια. Δεν θυμάσαι και τον περιπτερά απέναντι που ήταν έτοιμο να το κλείσει και βγήκατε εσείς και έγινε πλούσιος. Πλούσιος, ναι. Πώς λέγονταν ο δρόμος, εσύ λέει αυτός ο δρόμος. Δημητρίου Βασιλείου. Δημητρίου Βασιλείου. Και είχε απέναντι από τον Τίλς λοιπόν ένα περίπτερο το οποίο ήταν στο πουθενά. Στο πουθενά. Ήταν έτοιμο, το θυμάμαι σαν τώρα που ήταν. Και δίπλα αυτό που έχει γίνει πάλι είναι ένα καφέ εξαιρετικό που έχει πάρα πολύ κόσμο κλπ. Ήταν ένα παγωτατζίδικο μπάσκετ Ρόμπιντ το οποίο ήταν και αυτό. Ήταν έτσι λίγο, είχε ένα δουλειά. Ναι. Ήταν ανάρπαστα. Αυτή έτσι, και η τύχη στη ζωή για αυτόν τον άνθρωπο ήταν τύχη αυτό που συνέβη. Μου είχε πει λοιπόν τότε ότι ο πατέρας σου στην Κηφισιά είχε ένα ζωολογικό κήπο, το θυμάμαι καλά. Κάποτε. Για πες αυτό. Ενώ λέμε ιστορίες πολιτικές. Εκεί που είναι ο τροχονόμος. Ναι, που ήταν ο τροχονόμος. Ήταν ο τροχονόμος κάποτε, ναι. Ναι. Και σε αυτό το σημείο είναι ένα τεράστιο οικόπεδο της Εθνικής Τράπεζας, περίπου 22 στρέμματα. Και ο πατέρας είχε ένα ζωολογικό κήπο. Είχε φτιάξει ένα ζωολογικό κήπο με το. Βασίλη το Ρουμπάνι, τον Μακαρίτη, Θεός χωρέστον, τον αδερφό και τον Γιώργο το Ρουμπάνι, τον θυμάσαι τον Ολυμπιονίκη. Και φυσικά έχω το θυμάμαι. Ναι, ναι. Βέβαια κοντό και λοιπά. Ναι. Είναι φτιάξει ένα ζωολογικό κήπο. Και. Εσύ το θυμάσαι, είναι βέβαια, ήταν αφού ήμουν μέχρι τότε που ήμουν 12-13 χρονών περίπου. Ναι, τον έκλεισε η Χούντα του Ιωαννίδη. Γιατί. Απαγόρευσε η κυκλοφορία, του είπαμε ότι πρέπει να πάμε να ταΐσουμε τα ζώα γιατί θα βγουν έξω να μας φάνε. Και τα πήραν και τα μετέφεραν στο ζωολογικό κήπο Νέας Φιλαδέλφειας. Όπου τα περισσότερα απεβίωσαν μετά από λίγο. Δεν είχαν... Είχε λιοντάρια και τέτοια δηλαδή. Ναι, δεν είχαν τη φροντίδα που έπρεπε να έχουν, γιατί εμείς είχαμε κτηνιάτρους. Θυμάμαι μάλιστα και ο κτηνίατρος τον οποίο χρησιμοποιούσαμε, θα σου πω είναι ιστορική μορφή, ο Ιπποκράτης Σαβούρας. Εξαιρετικός κτηνίατρος. Εξαιρετικός κτηνίατρος. Γιατί αυτά τα ζώα. Αυτά τα ζώα θέλανε και ιδιαίτερη φροντίδα. Δεν ήταν. Ο πίθωνα δεν είναι σύνδεση. Μπράβο, ήταν εξαιρετικός κτηνίατρος, το θυμάμαι. Είναι ένα σπουδαίο εμπειρία αυτό. Ήταν μια ανάμνηση έτσι. Το έχετε και. Ναι, φαντάζομαι εμένα πόσο εντύπωση μου είχε κάνει. Δεν ξέρω, ένα φίλο, ναι, τι έκανε. Ο παπάς έχει ζωολογικό κήπο, ξέρω. Δεν είναι το. Όχι το ωραιότερο, δεν είναι το συνθέστερο πράγμα στον κόσμο. Ναι. Το έχετε και ονειακό αυτό να κάνετε. Περίεργα πράγματα. Γιατί τώρα, παιδί μου, εσύ έχει δουλέψει στην ΕΡΤ, έχει παρουσιάσει δελτίο ειδήσεων. Έχει κάνει διάφορα. Σε εφημερίδε έχει κάνει διάφορα πράγματα. Ναι. Εντάξει, είναι το ταξίδι. Ναι, βέβαια, λίμωνο το ταξίδι. Είναι το ταξίδι. Ναι, άσε και να τα περίεργα ταξίδια που κάνεις, εκείνα τα περίεργα νησιά. Εξάλλου, εγώ χρησιμοποίησα, ναι, στα περίεργα νησιά του Τι Ειρηνικού που μου άρεσε κάποτε. Ναι, πού θα πάει, δεν όλα αυτά είναι... Είσαι σκιάθρο, πώς λέγονται τον νησιπεστό. Μαλόλο Λάι Λάι. Ένα μικρό νησί στα Fiji Islands, που μου άρεσε πάντα. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά γινόταν Νότιος Ειρηνικός και λίγο Πάτμος. Νότιος Ειρηνικός και ξαφνικά έγινε μόνο Πάτμος. Εντάξει. Δεν θέλω να πάω στον Ειρηνικό. Θέλω να πάω όμως στην Πάτμο. Πια ξέρω ότι μου αρέσει και μου φτάνει αυτό που μου αρέσει. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ναι. Τώρα κάνουμε περίεργα πράγματα, λες. Οικογενειακό, κάνετε. Δεν τώρα που το λέω, που το φέρνει ένα τρίτο. Όχι, εγώ χρησιμοποίησα αυτό το ρύσι τη Ελένη Βλάχου.
ότι η δημοσιογραφία είναι ο καλύτερος τρόπος να βρει μια σωστή δουλειά. Ναι, έτσι, έτσι. Έτσι. Χρησιμοποίησα δημοσιογραφία να βρει μια σωστή δουλειά. Ναι. Και ασχολήθηκα με την εστίαση. Μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει σαν επάγγελμα. Mm. Και τώρα 30 χρόνια που πέρασε το πράγμα. Το ότι μαζεύονται γύρω σου άνθρωποι. Δεν μαζεύονται γύρω μου, για να φάνε έρχονται οι άνθρωποι. Αυτό λέω, αυτό λέω. Ναι, κοίτα, αυτός όμως ο οποίος είναι ταμεία σε μια τράπεζα, επίσης μαζεύονται γύρω του άνθρωποι, αλλά για να πάρουν τα χρήματά τους ή να καταθέσουν τα χρήματα. Περισσότερο για να πληρώσουν. Για να πληρώσουν, για να καταθέσουν. Και σε σένα, ρε φίλε, έρχονται για να πληρώσουν, δεν έρχονται για να τους δώσουν. Για να φάνε. Έρχονται λοιπόν για να διασκεδάσουν, λοιπόν. Για να κάνουν κάτι έρχονται για να διασκεδάσουν. Είναι ένας χώρος ο οποίος πράγματι είναι ευχάριστος γιατί ο άλλος βγαίνει. Ναι, και ιστορικός και παλιός χώρος από τη Αθήνα. Πέρα από την Αθήνα. Λέω για την εστίαση ότι εμένα μου αρέσει η εστίαση γιατί ο άλλος βγαίνει, ετοιμάζεται, δίνεται για να βγει. Ναι. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Τώρα, ο συγκεκριμένος χώρος έχει, επειδή είναι και μια ιστορία, την ιστορία του Αηδίνη από πίσω του, και πριν από τον Αηδίνη υπήρχε και πάλι πιο παλιά ιστορία του Οικονομόπουλου, είναι ένας χώρος που 70-80 χρόνια είναι αυτό. Είναι το στέκι της γειτονιάς. Είναι το καφενείο του χωριού. Θα μου πεις τώρα πιάνουν χωριού, φιλοθέσεις ψυχικού. Δεν πειράζει. Αυτού του χωριού. Αυτού του χωριού. Πάντως και αυτό δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος ότι είναι, έτσι. Ότι είναι κάποιοι μεγιστάνες εκεί, οι οποίοι και αυτό. Γιατί αυτοί πάνε στο Μοντεκάρλο να πιούν καφέ. Ναι, πάνε. Σωστά, σωστά, σωστά. Πάνε στο Μοντεκάρλο, δεν πάνε εκεί. Πάνε εκεί να πιούν καφέ. Ναι, αλλά πες μου, αυτό είναι, ρε παιδί μου, το ότι εγώ είμαι φίλος σου. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι extraordinaire, γιατί το πας γυρεύοντας. Νομίζω ότι τα καφενεία έχουν μεγάλη αξία. Είναι τόποι συνάντησης. Είναι τόποι συμφωνίας, διαφωνίας και άμα θες το προχωρήσω και παρακάτω, νομίζω ότι είναι και το τελευταίο σημείο αντίσταση ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή, είναι το εμπόδιο σε αυτή τη μοναχικότητα και την ατομικότητα, έτσι, προάγουν τη συντροφικότητα. Σωστά, 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 έχεις δίκιο. Προάγουν τη συζήτηση και την επικοινωνία. Σωστά. Την live επικοινωνία, όχι την επικοινωνία του. Έχεις στο μυαλό, περιγράφεις ότι έχει στο μυαλό του ένας άνθρωπος για τη λέξη καφενείο. Ναι. Ναι, νομίζω ότι το φαγητό και το καφές, το ξέρουμε όλοι, ο καφές σίγουρα, και το φαγητό όμως πολλές φορές είναι ένα αφορμή. Γιατί ανάμεσα στους πελάτες μου υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι όλοι οι πελάτες μου έτσι, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πολύ καλύτερο μέρος στο σπίτι τους να φάνε και να πιουν καφέ. Και προτιμούν να έρθουν εκεί. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ακριβώς γιατί επιζητούν την επαφή με τον άλλον. Μπαίνεις μέσα και λες για σου Κώστα, για σου Ελένη, έτσι είναι. Την κοινωνικότητα. Τη ζωντανή κοινωνικότητα. Έτσι, γιατί άλλοι είναι λίγο. Εντάξει, ξέρω ας πούμε ότι έχει θυστεί πολλοί κόσμος σε αυτού του στην κοινωνικότητα των social media. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί το the real thing, ας πούμε, από το. Κοίτα, κοίτα, και για να λέμε, μια και λέμε για σένα, εσύ είσαι ο άνθρωπος ο οποίος. Ήσουν με την τεχνολογία πολύ μπροστά όταν οι άλλοι ακόμα και το. Ναι. Δηλαδή δεν είσαι ένας που λες όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι, θέλω. Το θέλω πάρα πολύ. Ναι, θέλω. Μάλιστα, ήσουν και από τους πρώτους μου δασκάλους αυτό το πράγμα. Θέλω να πω. Που εγώ μετά το έκανα δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι εργαλεία όλα αυτά. Ναι. Ωραία, ενδιαφέροντα εργαλεία. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να χάνουμε, ας πούμε, την επαφή μας με το σύνολο. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε μέρος του συνόλου και πρέπει να είμαστε σε επαφή με το σύνολο. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Τώρα. Δεν είναι κακή ιδέα το Twitter, το Facebook, είναι ωραίες ιδέες. Φυσικά, να μ' αρέσουν το Instagram, τα χρησιμοποιώ που και που. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο γιος μου είναι 17 χρονών και του είχα πάρει ένα iPhone, τον είδα μια μέρα κυκλοφόρησε με ένα τηλέφωνο των 30 ευρώ, που είχε μονοπλήκτα. Και τώρα ρώτησα γιατί παιδί μου, λέει, πού το iPhone, μου λέει, μου έτωγε πολύ χρόνο. Λοιπόν, οπότε η Millennial. Βέβαια, η αντίσταση θα έρθει από εκεί που δεν την περιμένουν. Δεν θα έρθει από τη γιαγιά μου. Οι Millennial θα το δουν αλλιώς το θέμα. Θα το δουν με άλλο μάτι. Κάποιοι από τους Millennial, σε πάση περιπτώσει. Ένα από τα πράγματα που με διασκέδαζε πολύ εκεί πέρα που τρώγαμε και πίναμε ήταν όταν έκανες ανανέωση του προσωπικού σου. Μου άρεσε αυτά τα περίφημα interviews. Θυμάμαι λοιπόν έναν τύπο ο οποίος ήρθε με μεγάλη ανάγκη να δουλέψει καθώς ήταν σε ένα τραπέζι. Πλάκα ιστορία γελάγαμε. Και αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Κυριακόπουλε, το έχω τέτοια. Και φορούσε ένα γυαλιά ηλίου, το οποίο έβγαλε και ακούμπησε πάνω στο τραπέζι. Τα κοίταξε και του λένε σου. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Πορεία γυαλιά. Τα παίρνετε και τα λέει, μπα είναι ακριβά για σας αυτά. Το θυμάμαι. Τα θυμάσαι. Δεν το ξεχάσω.
Πόσο βλάκα, ρε παιδί, πόσο ζητήσει τη δουλειά και λε αυτό. Την πήρε τη δουλειά όμω. Ναι, 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 την πήρε, την πήρε. Ψηλό αγόρι ήταν. Ναι. Αυτό λοιπόν κάποτε το είδα μια κάμερα τηλεοπτική και αυτόν τον ετοιμάζανε. Ναι, δεν τον ετοιμάζανε. Τον ετοιμάζανε, τον μάθανε. Λέω, συγγνώμη, λέω στη δημοσιογράφο, τι ακριβώς κάνετε εδώ. Μου λέει, θα κάνουμε αυτά στο Λαχόγια. Θα κάνουμε, λέει, ένα. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ για τον αλκοολισμό. Okay. Πάω, τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, τον μάθανε, του λέω, Νικόλα μου, εσύ δεν πίνεις, παιδί μου, λέω. Μου λέει, θα πω ότι προσπαθώ να το κόψω, μου λέει. Του λέω, δεν καταλαβαίνω. Είπες ότι είσαι αλκοολικό και να βγεις τηλεόραση. Είπα ότι είναι αλκοολικός. Είπα ότι είναι αλκοολικός και να βγεις τηλεόραση. Κι όμως. Δεν πάει καλά ο κόσμος, δεν πάει καλά. Από παλιά δεν πήγαινε καλά. Από παλιά είναι αυτό, τότε ήταν και λίγα τα κανάλια. Και ο άλλος προκειμένου να βγεις τηλεόραση ήταν πρόθυμος να βγει ως αλκοολικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ μάλλον. Περάσα πάρα πολύ ωραία. Και να ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί. Γεια σας. Θα τα πούμε τι μέρα σήμερα, Παρασκευή, την Τρίτη ξανά. Φιλιά πολλά.